Καλησπέρα παιδιά, μαζί σας με ακόμα ένα βιντεάκι σήμερα και αυτό δεν έπρεπε να γίνει για κανένα λόγο. Far Cry σήμερα θα παίξω. Vlogging λογικά δεν θα γίνει σήμερα, δεν έχω όρεξη και δεν έχω και ώρα να το κάνω. Οπότε μάλλον όχι, μάλλον ή αύριο μεθαύριο θα γίνει ένα vlogging, αλλά καθημερινά θα ανεβάζω από ένα ή δύο gaming. Τώρα θα μου πείτε γιατί κάνεις gaming ενώ δεν έχεις μια καλή κάμερα έτσι να υποστηρίζει και να φαίνεται μια χαρά. Δεν θα ακολουθήσω το YouTube έτσι επαγγελματικά, να βάλω δηλαδή εξοπλισμό και ιστορίες, έτσι θα είναι. Για την πλάκα το κάνω, έτσι. Σήμερα παίζουμε Far Cry. Far Cry είναι ένα open world game του 2000, ούτε αυτό έπρεπε να γίνει τέλος πάντων. Του 2010... Τι να σας πω, 14, 14, ναι. Το οποίο είχε, τον πρώτο καιρό δεν άρεσε σε πολύ κόσμο, αλλά μετά από καιρό όσοι το έπαιζαν, ξέρω εγώ, οι gamer και έκαναν walkthrough και τράβηξε πολύ κόσμο και ο ένας με τον άλλον το έπαιρναν. Εγώ συγκεκριμένα το είχα πάρει την πρώτη εβδομάδα που είχε βγει. Είχα ρίξει ένα 60 για το Limited Edition πάνω του. Φυσικά και το μετάνιωσα, γιατί εντάξει θα είναι πολλά λεφτά. Και σπάνια ξέρω από τόσο λεφτά για ένα παιχνίδι. Εντάξει. Το παιχνίδι αυτό είναι open world, first person. Βλέπεις δηλαδή από τα μάτια του ίδιου του χαρακτήρα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάποιους δεν τους αρέσει αυτό το open world. Εντάξει, τώρα ο λόγος είναι πολύ ζαλίζω, δεν ξέρω και πώς είναι αυτό. Δεν μιλάω τώρα επειδή έχω βρει κάποιους λύθους εδώ πέρα. Αυτοί οι λύθοι είναι οι κακοί, ουσιαστικά. Οι κακοί οι οποίοι ελέγχονται από τον τύρανο της περιοχής. Βασικά συγκεκριμένα το παιχνίδι εξελίσσεται στο Κυράτ. Το οποίο Κυράτ είναι στην Ινδία, βρίσκεται, πιστεύουν στον βουδισμό. Οπότε βασικά ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να φέρεις τα οστά της μητέρας σου στα πάτρια εδάφη. Όχι τα οστά ακριβώς, στη σκόνη. Δεν ξέρω τι σκατά κάνουν τον βουδισμό. Οπότε, και ουσιαστικά βρίσκεις αυτόν τον τύρανο, ο οποίος κατά μεγάλη τύχη σου είναι και ο θείος σου και σου ζητάει να πας μαζί του. Τώρα είναι η επιλογή του καθενός εάν θέλει να πάει. Αυτή τη στιγμή κάνω wingsuit, έχω βγάλει το wingsuit και πετάω. Το παιχνίδι το συγκεκριμένο το έχω τερματίσει, γι' αυτό και δεν ξεκινάω ένα walkthrough από την αρχή. Αυτές τις μέρες σκέφτομαι να ξεκινήσω ένα από τα παιχνίδια που έχω walkthrough, όπως που είχε ένα Assassin's Creed, ένα GTA από την αρχή ή και το ίδιο το Far Cry μάλιστα. Το παιχνίδι είναι λίγο brutal, γιατί θα δείτε αμέσως τώρα. Γιατί σου δείχνει τι βγάζει, τι πας, ορίστε, η πραμάτια της μέρας. Εντάξει, ακούω πυροβολισμούς. Όχι ακριβώς πυροβολισμούς, ακούω κάποιοι να φωνάζουν. Λογικά θα είναι γορίλες. Όχι, δεν είναι γορίλες, είναι η ίδια βλακία που είχαμε δει πριν, δεν μπορώ καν να το ονομάσω. Πιθανόν είναι ο γορίλας πριν 100.000 χρόνια. Το παιχνίδι εξελίσσεται σε σύγχρονη εποχή. Απλά όπως καταλαβαίνετε, οι σκηνές στις χώρες δεν έχουν τόσο εξελιγμένη τεχνολογία, έτσι. Κατά λάθος, αυτοί βρέθηκαν μπροστά στις σφαίρες μου, έτσι θα έλεγε κάποιος στο δικαστήριο. Τι άλλο να σας πω για το παιχνίδι. Τώρα φυσικά έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή του μετά από τόσο καιρό, καθώς έχει βγει το καινούριο Far Cry για το PlayStation 4, το Primal λέει, ήταν, δεν κάνω λάθος. Ήθελα να κάνω σήμερα ένα βίντεο σχετικά με το GTA, να συνεχίσω δηλαδή.
Αλλά λογικά θα γίνει ένα. Θα ανεβεί το δεύτερο βιντεάκι σχετικά με GTA, έτσι πάλι free roam. Θα κατεβούν τώρα αυτοί, θα τους προστάξω εγώ. Μπορείτε να κατεβείτε έτσι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τώρα μην τρελαθώ. Αίδια να πούμε. Άντε, γεια σας. Τώρα η φάση είναι, μας κατέβασαν, δηλαδή κατέβηκαν για να ανεβώ και τώρα είναι να τους πατήσω έτσι. Τέρμα απαξίωση. Οκ, συγγνώμη, my ladies. Υπάρχουν αυτές τις τρέλες, εντάξει. Όπως έλεγα, ήθελα να κάνω ένα βιντεάκι με GTA. Θα ανεβεί ένα βιντεάκι της πέρα με GTA. Λογικά κάπου στις 10 η ώρα με 10 και μισή θα ανέβει το βιντεάκι. Γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμο. Δεν θα κάνω walkthrough. Walkthrough για να κάνει. Θέλω να το μελετήσω ξανά λίγο το παιχνίδι γενικά, γιατί θα είμαι πολύ σκράπας να το σκηνήσω στην αρχή και δεν θα θυμάμαι τίποτα. Αυτά. Ας κάνουμε λίγο ακόμα εξερεύνηση για να δείτε λίγο την περιοχή αυτή. Όπως είπαμε, ο χάρτης, να σας δείξω λίγο το τεράστιο χάρτη που έχει, ορίστε. Είναι τεράστιος ο χάρτης, έτσι. Όλο αυτό μπορείς να το κάνεις μια ωραία εξερεύνηση. Ας πάμε στο σπίτι μου. Gale Homestead. Μπορείς να κάνεις fast travel, εάν δεν είναι κοντά οι εχθροί ή κάποιο ζώο το οποίο θέλει να σε ξεκυλιάσει, έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα γορίλας. Αυτό εδώ πέρα είναι το σπίτι σου. Σου δίνει μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό το έχω μαζέψει από κάποιες ειδικές αποστολές όλο αυτό το χάρτη. Σαν χάρτη είναι κάτι. Από εδώ πάνω βαριέμαι να πάω. Οι τυπάδες είχαν σκάλες για να ανεβούν στα δωμάτια του σπίτι. Κόκκινη πορτούλα. Βγαίνουμε. Ο κήπος που για έναν παράξενο λόγο κάθε φορά που τον κόβω όλο ξαναβγαίνουν την ίδια στιγμή. Πριν καν γυρίσω, δεν έχω δει. Πιστεύω θα είναι ένας μαστούρας από αριστερά μου. Ναι, είναι ο Μαστούρας, ο οποίος κάθεται εδώ πέρα σε όλο το παιχνίδι, σε όλο το γαμημένο παιχνίδι. Δεν του μιλάω, τον απαξιώ και ανεβαίνουμε στο ελικοπτεράκι για μια βολτίτσα. Έχω το ελικοπτεράκι, θα προσπαθήσω να ανεβώ τέρμα πάνω και έτσι τελειώσει το βίντεο. Ανεβαίνοντας πάνω, έχει μια πίεση και δεν σε αφήνει να ακούτε και τελειώνει ο κινητήρας. Έτσι. Βλέπετε, ακούτε τι γίνεται. Σε πετάει απ' έξω. Και κάνεις βολτίτσες. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι με το ελικόπτερο όταν ανεβαίνεις έχει πίεση και σε πετάει από μόνο του. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε και ένα subscribe και θα με βοηθήσετε πάρα πολύ ώστε να μπορώ να ανεβάζω πιο συχνά βιντεάκια έτσι με gaming και vlog καθημερινά μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.